Νομίζω ότι αν πούμε ότι η κυβέρνηση ανεβάζει στροφές στο νομοθετικό της έργο που αφορά στην εκπαίδευση, δεν θα είναι έξω από την αλήθεια και με το σημερινό νομοσχέδιο προχωρά στο τρίτο βήμα, όπως το ονομάζει η ίδια, βήμα εξορθολογισμού και αναδιάταξης της αρχιτεκτονικής της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της χώρας. Έτσι ακριβώς το αναγράφει στην αιτιολογική έκθεση. Βεβαίως, πάνω στα σχέδια που έχουν ήδη εκπονηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τον ΟΟΣΑ, σχέδια με τα οποία ο ΣΥΡΙΖΑ, όπως και όλα τα αστικά κόμματα, συμφωνούν, σχέδια και κατευθύνσεις που υπηρετούν πριν απ' όλα την καλύτερη δυνατή προσαρμογή της εκπαίδευσης, στην προκειμένη περίπτωση της τριτοβάθμιας, στο άρμα των αναγκών της κερδοφορίας των επιχειρηματικών ομίλων, στο άρμα των συνολικότερων επιδιώξεων του κεφαλαίου μέσα από αυτή τη σχέση, την υπαρκτή και αντικειμενική σχέση που υπάρχει ανάμεσα στην παιδεία και στην οικονομία. Αυτοί οι σχεδιασμοί για την τριτοβάθμια εκπαίδευση ήταν που αποτυπώθηκαν και στα μνημονιακά κείμενα προκειμένου να αποκτήσουν ένα πιο έντονο δεσμευτικό χαρακτήρα, ξεκίνησαν να υλοποιούνται από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, συνεχίστηκαν με το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και το Ιόνιο Πανεπιστήμιο και να τώρα βρισκόμαστε μπροστά στο τρίτο βήμα, πιο σύνθετο και πιο μεγαλεπίβολο αφού αφορά σε τρία πανεπιστήμια και δύο ΤΕΗ. Ακολουθεί κατά πάσα πιθανότητα από όσα διαβάζουμε στον τύπο η συγχώνευση του Διεθνούς Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με τα ΤΕΗ Κεντρικής Μακεδονίας και έπεται βεβαίως ανάλογη συνέχεια σε όλη τη χώρα. Και στη μεταμνημονιακή λοιπόν εποχή συνεχίζεται παντού η υλοποίηση των μνημονιακών δεσμεύσεων με την ίδια μάλιστα, αν όχι μεγαλύτερη ένταση, έτσι για να μην υπάρχει και καμία αμφιβολία για την πολιτική που συνεχίζεται απτόητη, τσακίζοντας δικαιώματα και λαϊκές κατακτήσεις. Φτάνει μάλιστα η κυβέρνηση στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο, στην αιτιολογική έκθεση, με την αιτιολογική έκθεση, να δίνει συγχωροχάρτη, αναγνωρίζοντας καλό σκοπό στο αλυσμόνητο σχέδιο Αθηνά του κυρίου Αρβανιτόπουλου της Νέας Δημοκρατίας, σχέδιο τελικά που δεν υλοποιήθηκε, αφού όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση, το έφαγε η αγωνία του για εξοικονόμηση πόρων και η προσέγγιση του στόχου, άγαρμπη τελείως. Δεν ήταν, όπως φαίνεται, ούτε η κατάλληλη, ούτε και η πιο ενδεδειγμένη. Βεβαίως, εδώ ο ΣΥΡΙΖΑ, σε μια προσπάθεια να τις ξορκίσει και να τις αποφύγει σήμερα, κάνει πως ξεχνά τις μεγάλες φοιτητικές κινητοποιήσεις που παρεμπόδισαν τότε το σχέδιο αναδιάρθρωσης των ΑΕΗ από τη Νέα Δημοκρατία, σχέδιο που σήμερα επανέρχεται με άλλο περιτύλιγμα, αλλά με το ίδιο περιεχόμενο και κυρίως με τον ίδιο στόχο. Πρόκειται φυσικά, μιλώντας για αυτήν την αναγραφή στην αιτιολογική έκθεση, για τη δημόσια παραδοχή της κυβέρνησης, ότι συνεχίζει με πιο επιδέξιο, είναι αλήθεια, τρόπο, την πολιτική όλων των προηγούμενων κυβερνήσεων της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ και στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, όπως βέβαια και παντού. Το κυβερνητικό νομοσχέδιο δεν στερείται βαρύγδουπων αναφορών περί ενεργούς, ας πούμε, απάντησης, του νομοσχεδίου εννοείται, στις διεθνείς προκλήσεις. Αλήθεια, ποιες είναι αυτές οι προκλήσεις? Μήπως η ανταγωνιστικότητα που εκδηλώνεται ως άγριος ανταγωνισμός καπιταλιστικών χωρών και επιχειρηματικών ομίλων, σαν και αυτών που εξελίσσεται εδώ κοντά στη γειτονιά μας, στην Ανατολική Μεσόγειο, αλλά και ως επιδίωξη μείωσης της τιμής της εργατικής δύναμης που σε συνδυασμό με την αύξηση της παραγωγικότητας οδηγεί σε ακόμα μεγαλύτερη καπιταλιστική κερδοφορία. Αυτές είναι οι προκλήσεις στις οποίες απαντά το νομοσχέδιο. Το κυβερνητικό νομοσχέδιο μιλά επίσης και για τις παθογένειες και τις αγκυλώσεις της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και για την ανασυγκρότησή της, την ισχυροποίησή της, ώστε να γίνει πιο δυναμική και πιο καινοτόμα. Τι μπορεί όμως να σημαίνουν όλα αυτά για τους φοιτητές?
Μήπως θα μειωθεί, ας πούμε, το κόστος σπουδών. Μήπως θα ενισχυθεί η φοιτητική μέριμνα. Μήπως θα καταργηθεί η σημερινή λειτουργία των ιδρυμάτων με επιχειρηματικά κριτήρια. Ή μήπως θα ενισχυθεί το περιεχόμενο σπουδών ώστε να συνδέεται ο επιστήμονας όλο και περισσότερο, όλο και πιο βαθιά με το επιστημονικό του αντικείμενο. Μήπως θα μειωθεί η ανεργία των αποφύτων και θα βρίσκει κανείς δουλειά στο αντικείμενο των σπουδών του με πλήρη δικαιώματα. Μήπως θα αρκεί το πτυχίο για να βρίσκει κανείς δουλειά και θα πάψουν πια να είναι υποχρεωτικά και να απαιτούνται τα μεταπτυχιακά, τα πιστοποιητικά, η πανάκριβη κατάρτιση και τόσα άλλα που με έναν τρόπο, μάλλον με απροκάλυπτο τρόπο, μπαίνουν και στο νέο σύστημα προσλήψεων που προανήγγειλε πριν από λίγο ο κύριος Υπουργός με την επικείμενη τροπολογία για τις προσλήψεις των εκπαιδευτικών. Μήπως η έρευνα στα ερευνητικά κέντρα των νέων πανεπιστημιακών ιδρυμάτων θα αφορά τις λαϊκές ανάγκες και η απασχόληση των ερευνητών θα γίνεται με πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα? Το νομοσχέδιο απαντά αρνητικά σε όλα αυτά τα ερωτήματα και τα προσπερνά σαν να μην υπάρχουν. Δεν ασχολείται καν με τις ανάγκες τις πιεστικές των φοιτητών, ούτε φυσικά και απαντά στις αγωνίες τους για το μέλλον τους. Αντίθετα, μιλά συνεχώς και πολύ για τις αναπτυξιακές ανάγκες της χώρας και των περιφερειών, τις οποίες πρέπει να υπηρετήσουν τα νέα πανεπιστημιακά ιδρύματα, μόνο που πρόκειται για τις ανάγκες της ελληνικής αστικής τάξης, για τις ανάγκες των επιχειρηματικών ομίλων της χώρας, για τις ανάγκες των Ελλήνων κεφαλαιοκρατών που αναζητούν νέα πεδία κερδοφορίας σε πολύ συγκεκριμένους κλάδους, και όλο αυτό βέβαια καμία απολύτως σχέση δεν έχει με την οικονομική εκείνη ανάπτυξη που σχεδιάζεται και λειτουργεί για να ικανοποιεί τις λαϊκές ανάγκες. Οφείλουμε όμως εδώ να αναγνωρίσουμε ότι πραγματικά δεν υπήρξε άλλη κυβέρνηση που να μπορεί να συναγωνιστεί τη συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ στους ταχύτατους ρυθμούς με τους οποίους προχωρά στη συγκρότηση του λεγόμενου ενιαίου χώρου ανώτατης εκπαίδευσης. Μια ορολογία καταρχήν ψευδεπίγραφη, όσο και παραπλανητική. Και μια διαδικασία, αυτή η διαδικασία και η ορολογία του ενιαίου χώρου ανώτατης εκπαίδευσης, ευρωενωσιακής προέλευσης, που αν τη δει κανείς προσεκτικά, δεν έχει και τόση γεωγραφική διάσταση. Αντίθετα, άλλο είναι το περιεχόμενο αυτού του δίθεν ενιαίου χώρου. Μέσα σε αυτόν το χώρο, που μόνο ενιαίος δεν είναι, σωρεύονται μαζί πανεπιστημιακά τμήματα Α, Β και Γ κατηγορίας, απόφοιτοι και πτυχία πολυκατηγοριοποιημένα. Στα πλαίσια αυτά έχει περάσει ήδη η πανεπιστημιοποίηση εντός εισαγωγικών των ΤΕΙ Αθήνας και Πειραιά και των ΤΕΙ Ιωνίου και Ηπείρου, ενώ σειρά έχουν με το νομοσχέδιο τα ΤΕΙ Στερεάς και Θεσσαλίας. Με το σημερινό νομοσχέδιο, λοιπόν, το ΤΕΙ Θεσσαλίας συγχωνεύεται με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, ενώ το ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας διαμοιράζεται σε τρία πανεπιστημιακά ιδρύματα, το ΕΚΠΑ, το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθήνας και το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Το νομοσχέδιο προβλέπει επίσης αλλαγές και αναδιαρθρώσεις στο ΕΚΠΑ και στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο, με δημιουργία νέων σχολών και τμήματων, κατάργηση άλλων και ένταξη τμήματων από το πρώην ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας. Επιπλέον, με το νομοσχέδιο, το σχέδιο νόμου προβλέπει την κατάτμιση του τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας σε δύο νέα τμήματα, τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικό Τμήμα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Φυσικά, με το σχέδιο νόμου, το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας γιγαντώνεται, αφού ιδρύονται πολλά νέα τμήματα, μετονομάζονται, συγχωνεύονται ή καταργούνται άλλα, με γνώμονα όμως πάντα τις απαιτήσεις της αγοράς, την υπηρέτηση της κερδοφορίας των μεγάλων επιχειρήσεων, ανακλάδο και περιφέρεια. Τα νέα πανεπιστημιακά τμήματα τώρα, πραγματικά πανεπιστήμια Φραγκεστάιν ως τερατογενέσεις που προκύπτουν από ανορθολογικές και αντιεπιστημονικές συνενώσεις υπαρχόντων τμήματων, είναι αποτέλεσμα της μεγαλύτερης προσαρμογής στις όρεξεις του κεφαλαίου και όχι βέβαια μιας πρόχειρης και μη αξιολογούμενης μελετημένης καλύτερα πρότασης όπως διατείνεται η Νέα Δημοκρατία και τα άλλα κόμματα που κατηγορούν την κυβέρνηση. Η κυβέρνηση και με αυτό το νομοσχέδιο νομίζουμε ότι δείχνει ποια είναι η πραγματική της ανησυχία.
να προχωρήσει η επιχειρηματική δραστηριότητα των νέων ιδρυμάτων, κυρίως στο κομμάτι της έρευνας, να στηθούν πανεπιστημιακές υποδομές και προγράμματα που θα υπηρετούν πιο αποτελεσματικά την κερδοφορία μεγάλων επιχειρήσεων σε κάθε κλάδο, και γι' αυτό άλλωστε λύνει με τόση επιμέλεια μέχρι την παραμικρή λεπτομέρεια τα νέα ερευνητικά ινστιτούτα και τεχνολογικά πάρκα ιδιωτικο-οικονομικής λειτουργίας πάντοτε εντός των ΑΕΗ, αφήνοντας για άλλη μια φορά στον αέρα κυριολεκτικά τα πραγματικά, όπως είπαμε, προβλήματα των φοιτητών σχετικά με τις μορφωτικές και τις βιωτικές τους ανάγκες. Καμιά κουβέντα, όπως είπαμε, δεν γίνεται για τα ζητήματα της φοιτητικής μέρημνας, για τα ζητήματα της ουσιαστικής και ολόπλευρης στήριξης της λειτουργίας ενός πανεπιστημιακού ιδρύματος με διδακτικό και λοιπό προσωπικό, με υποδομές, με αίθουσες και εργαστήρια με σύγχρονα συγκράματα. Ξέρετε, τα ερωτήματα προκύπτουν πέρα και άσχετα από τη θέση που παίρνει κανείς απέναντι στο εγχείρημα, θετική ή αρνητική. Πώς θα στηριχτούν αυτές οι 7 νέες σχολές που ιδρύονται και τα 39, παρακαλώ, νέα πανεπιστημιακά τμήματα? Πώς? Με ποιο προσωπικό? Με ποια χρηματοδότηση? Μήπως με αυτήν τη χρηματοδότηση που οδηγεί τα σημερινά ιδρύματα να λειτουργούν στα όρια τους? Είναι φανερό, νομίζουμε, ότι χωρίς γενναία χρηματοδότηση τίποτα απολύτως δεν μπορεί να γίνει, και εδώ η εμπειρία από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής εδώ και ένα χρόνο είναι αποκαλυπτική. Ένα χρόνο μετά το πρώτο εγχείρημα αυτού του ενιαίου χώρου και της συγχώνευσης και πανεπιστημιοποίησης των ΤΕΗ Αθήνας και Πειραιά, τα προβλήματα στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής είναι εκρηκτικά. Ελλείψεις υποδομών και προσωπικού, απολύσεις εκτάκτων που επί χρόνια καλύπτουν πάγιες ανάγκες, παρά τις σχετικές εξαγγελίες και υποσχέσεις της κυβέρνησης για κατοχύρωση των συμβασιούχων, τροποποιήσεις προγραμμάτων σπουδών σε μια προσπάθεια διαχείρισης της κατάστασης, εργαστηριακά μαθήματα πρακτικά να αφαιρούνται και να μετατρέπονται σε θεωρητικές διαλέξεις, εργαστήρια να πραγματοποιούνται σε ομάδες ανά 2 εβδομάδες, προκειμένου να εκτονωθεί το πρόβλημα των υπεράριθμων φοιτητών, συνθέτουν την πραγματικότητα, ας πούμε, του τμήματος μηχανολογίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, ενώ και στα θεωρητικά μαθήματα στριμώχνονται μέχρι και 200 φοιτητές σε αίθουσες που χωράνε το πολύ 130 άτομα. Θέλουμε να πούμε ότι και με το σημερινό νομοσχέδιο μένουν επίσης στον αέρα και σημερινοί φοιτητές που βρίσκονται σε μεγάλα έτη, καθώς και απόφοιτοι, που δεν έχουν την επιλογή να τελειώσουν ένα πανεπιστημιακό τμήμα, διαμορφώνοντας έτσι, με αυτόν τον τρόπο, γιατί αυτό τελικά γίνεται, επιπλέον κατηγορίες πτυχίων και αποφύτων σε κάθε επιστημονικό αντικείμενο. Και η προβλεπόμενη αναδιάρθρωση του ΕΚΠΑ και του Γεωπονικού Πανεπιστημίου ασφαλώς και δεν είναι πρόχειρη, όπως ισχυρίζεται η Νέα Δημοκρατία. Αντίθετα, υπηρετεί με τον καλύτερο τρόπο την προσαρμογή του περιεχομένου και της δομής των πανεπιστημιακών σπουδών στις ορέξεις των επιχειρηματικών ομήλων. Χαρακτηριστική γι' αυτό είναι η ιδιαίτερη φροντίδα που δείχνει η κυβέρνηση σε τομείς επένδυσης του κεφαλαίου, όπως είναι η λεγόμενη διατροφή, διαμορφώνοντας με το παρόν νομοσχέδιο 4, παρακαλώ, τμήματα διατροφής, διατροφολογίας και διαιτολογίας, 2 σε Θεσσαλία και 2 σε Αθήνα. Και σε αυτές τις αλλαγές καμιά απάντηση βεβαίως δεν δίνεται για το πώς θα στηριχθούν αυτά τα νέα τμήματα, πώς θα εξασφαλιστεί η λειτουργία τους με πλήρες ακαδημαϊκό και λοιπό προσωπικό, υποδομές και προγράμματα σπουδών. Ενώ με την εξέλιξη και την κατάτμιση του ΦΠΠΣΥ, του τμήματος δηλαδή Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής Ψυχολογίας, διαμορφώνονται νέες επιπλέον ταχύτητες αποφύτων και πτυχίων, προετοιμάζεται το έδαφος για να δίνονται νέες πιστοποιήσεις, όπως η παιδαγωγική επάρκεια, επιπληρωμή πάντα και εκτός πτυχίου. Κλείνοντας, θέλουμε να δηλώσουμε ότι ως ΚΚΕ θα καταθέσουμε τροπολογίες στην κατεύθυνση της διευκόλυνσης των φοιτητών, θα καταθέσουμε 2 τροπολογίες, στην κατεύθυνση της διευκόλυνσης των φοιτητών να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους χωρίς επιπλέον κολλήματα και δυσκολίες. Τροπολογίες που θα αφορούν τόσο τις μετεγγραφές όσο και τα δικαιώματα των φοιτητών και των αποφύτων. Τελειώνοντας, να πούμε ότι το ΚΚΕ είναι αντίθετο φυσικά στο παρόν σχέδιο νόμου, γιατί
είναι αντίθετο στο σύνολο της αντιεκπαιδευτικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της κυβέρνησης. Ο λόγος, κατά τη γνώμη μας τώρα, είναι στους φοιτητές, στο ακαδημαϊκό και λοιπό προσωπικό, ώστε να μην περάσει το νομοσχέδιο για μια ουσιαστική πραγματικά αναβάθμιση των σπουδών και για πτυχία που θα είναι η μοναδική προϋπόθεση για να έχει κανείς πρόσβαση στο επάγγελμα. Ευχαριστώ.